Εντυπωσιακό πραγματικά αυτό που είδαμε και συνεχίζουμε με τον δεύτερο μένταλιστ, είναι ο Βενιαμίν της παρέας, ο Γιώργος Λούκος. Πήρε μεταγραφή από την άλλη ομάδα και ήρθα εδώ σήμερα, κάτι μεταξύ, όπως έγινε μεταξύ Ίντερ και Μπαρτσελώνα, μεταξύ Ιμπραήμοβιτς και το έτσι. Ήρθε λοιπόν ο Γιώργος Λούκος, ο νεόφυτος πήγε από εκεί και ο νεόφυτος με την κουτάλα, θυμάστε. Γιώργος Λούκος τον έβγαλε ασπροπρόσωπο στην πρώτη του εμφάνιση η πέτρα της αλήθειας. Ας δούμε το βίντεο. The stage is yours. Σήμερα θα προσπαθήσω να διαισθανθώ πότε κάποιος λέει ψέματα και πότε την αλήθεια. Γιώργος Λούκος, the youngest performer, I think did an excellent job. It was very clean, neat, precise and perfect. Η ευγενία στην αρχή ήταν λίγο δύσπιστη, αλλά πιστεύω ότι κατάφερα στο τέλος να την λύσω. Όταν ήρθαν και οι υπόλοιποι καλεσμένοι, ήταν πολύ πιο δύσκολο για μένα, αλλά τα κατάφερα. Μας έκρινε αν λέγαμε αλήθεια ή ψέματα και τα βρίσκει αμέσως. Καλώς ήταν. Ο Γιώργος Λούκος είναι ένα νεαρό παιδί και φαίνεται ότι μάλλον αυτό το ταλέντο το έχει από την γέννησή του. Νομίζω ότι αν το καλλιεργήσει θα το εξελίξει και στην πορεία θα είναι πολύ καλύτερος. Ήταν έκπληξη το ότι βρήκε ποιος ακριβώς κρατούσε την πέτρα. Ο Γιώργος ο Λούκος μου έπεισε και επειδή ήταν τόσο νεαρός και κατάφερε να κάνει ό,τι έκανε, γιατί αποκλείεται να είναι στην τύχη, δεν είχε να επιλέξει μεταξύ ενός και δύο, είχε να επιλέξει μεταξύ πέντε ατόμων και με πέντε διαφορετικές πέτρες, τέσσερις μαύρες και μία λευκή. Όντως μου έπεισε. Νομίζω ότι το μέλλον το ανήκει. Στο Λούκο η αλήθεια είναι ότι προβληματιστήκαμε για τις πέτρες. Πήγαμε να του κάνουμε μερικά κόλπα, δηλαδή να αλλάξουμε χέρια, αλλά το βρήκε το παιδί, έχει ικανότητα. Ο Λούκος έχει ένα αυτό, τον σώζει η ηλικία του, είναι πολύ φρέσκο παιδί, είναι παιδί ακόμα και έχει μια πρωτοτυπία. Και έχει και μέλλον από ό,τι φαίνεται, δηλαδή έχει, πρέπει να αναπτύξει. Ο Λούκος μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν πολύ εντυπωσιακός, ήταν καθαρή φυσιογνωμία και το πετύχει εύκολα. Και όταν αλλάξει κατηγορία, δηλαδή πάει σε άλλου είδους έτσι πειράματα. Πάλι Λούκο θα ψηφίσει. Ναι, Λούκο μέσα. Λούκος again. I was surprised, being so young and so inexperienced, I was quite taken by the performance in the whole. He has a good future. Μπορώ να δω ακόμα και με κλειστά τα μάτια. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε το Γιώργο Λούκο. Γιώργος, you know, although you are the youngest one here, παρόλο που είσαι ο νεότερος εδώ, την προηγούμενη εβδομάδα, πραγματικά με έπεισες. Τι θα κάνεις απόψε για να με εντυπωσιάσεις? Σήμερα θα αποδείξω ότι υπάρχει το τρίτο μάτι. The stage is yours. Απόψε θα προσπαθήσω να σας αποδείξω ότι δεν βλέπουμε μόνο με τα μάτια. Μπορούμε, απομονώνοντας μία από τις πέντε αισθήσεις μας, να διαισθανθούμε κάποια αντικείμενα, ακόμα και αν δεν τα έχουμε ξαναδεί ποτέ στη ζωή μας. Θα ήθελα, Πατρίτσια, να έρθει στη σκηνή. Yeah. Καλησπέρα. Κάθισε σε αυτό το σημείο. Θέλω να ελέγξεις αυτά τα δύο κέρματα. Βεβαιώσω ότι δεν κρύβεται κάτι. Ούψ. Δεν μπορώ να σκύψω. Ευχαριστώ. Όχι, τίποτα. Θέλω να ελέγξεις και αυτό το ύφασμα
ότι δεν μπορείς να δεις μέσα από αυτό. Όχι, με τίποτα. Ωραία. Τώρα θα ήθελα και ο κύριος Καρτάλος να έρθει στη σκηνή, να ελέγξει τα αυτιά μου. Θα ήθελα να ελέγξετε τα αυτιά μου αν κρύβεται κάποιος ηλεκτρονικός μηχανισμός. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Μπορείτε να καθίσετε. Πατρίτσια, θα δέσω τα μάτια μου με τέτοιο τρόπο, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν μπορώ να δω. Πρόσεξε. Θα πάρω ένα κομματάκι ταινία, ένα κέρμα. Θα ήθελα να μου δώσεις αυτό το κομματάκι. Δώστε μου. Ουψ. Βρίσκεται άλλο ένα κομμάτι πάνω στο τραπέζι. Δώστε στο χέρι μου. Δώσ' μου και το τελευταίο κομμάτι. Τώρα, θέλω να πάρεις το ύφασμα. Ναι, το ακούμπησα το στα χέρια μου. Θέλω να έρθεις πίσω και να δέσεις τα μάτια μου. Πάνω στο τραπέζι βρίσκεται ένας δίσκος. Θα ήθελα να πάρεις το δίσκο, να κατέβεις στο κοινό και να δανειστείς 5 αντικείμενα. 5 μικρά αντικείμενα και διαφορετικά. Πέντε. Θα τα βάλεις πάνω στο δίσκο και θα επιστρέψεις εδώ, ναι.